σε φρούριο έχει μετατραπεί το γήπεδο Παπαρένα στη Νέα Φιλαδέλφια εν του ποδοσφαιρικού αγώνα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ α, για την τρίτη φάση των προκριματικών του Champions League μεταξύ τη ΣΑΕ και τη Δύναμο Ζάγκρε. Ο αγώνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στι 9.45 το βράδυ υπό τη σκιά τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν και δρακόντια μέτρα ασφαλεία. Όπω ενημερωθήκαμε από αστυνομικέ πηγέ, ο σχεδιασμό τη Ελλάδα προβλέπει την πρόληψη και προστασία των πολιτών και των παικτών. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν χιλιάδε αστυνομικοί εντό και εκτό γηπέδου. Α, γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και πτήσει από ελικόπτερα αλλά και από ντρόουν, όπου θα δίνουν συνεχόμενη εικόνα από εδώ, από το σημείο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική. Ενώ ο έλεγχο θα είναι εξοχι... εξονυχιστικό σε όσου έρθουν στο γήπεδο, είτε πεζή είτε με οχήματα. Μάλιστα, από το ρεπορτάζ α, υπάρχουν και πληροφορίε ότι θα είναι εδώ και η οικογένεια του Μιχάλη Βουδή. Θα, το θα είναι, Μιχάλη θα είναι, το ανακοίνωσε και η. Η και AIR. η ΠΑΕΑ εκ το ανακοίνωσε η Σοφία. Θα είναι εκεί και η οικογένεια του αδικοχαμένου 29 χρόνου. Θα είναι χρονού. εδώ η οικογένεια γιατί ο σύνδεσμος έστειλε προσκλήσει σε μέλη τη οικογένεια. Μάλιστα, έκανε και ανακοίνωση όπου είπε σε οπαδού τη ομάδα να παραμείνουν ήρεμοι στον απόψινο αγώνα για να, προστατεύσουν την ομάδα αλλά και για να τιμήσουν τον δικοχαμένο Μιχάλη Κατσούρη. Να θυμίσουμε ότι οι πύλε του, θα... του γηπέδου θα ανοίξουν τρει ώρε πριν από τον αγώνα και δεν θα έχει πρόσβαση κανένα που δεν θα έχει εισιτήριο. Να τονίσουμε τέλο ότι ε, θα θυμίσουμε ότι στην πρώτη φάση του αγώνα η ΑΕΚ επικράτησε τη δυναμό Ζάγκρεπ με 1. Γι' αυτό το λόγο και ο σημερινό αγώνα είναι μια ρεβάν στην οποία θέλει να πάρει η ΆΕ και να την αφιερώσει στον 29χρονο οπαδό που δολοφονήθηκε λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο τη ΆΕ. Θα είναι εξονυχιστική και η έλεγχη και στον τελωνικό σταθμό τη καρδιά στα Ιωάννινα, από εκεί που μπήκαν οι χούλγκαν, οι Κροάτε Χούλιγκαν την Δευτέρα 7 Αυγούστου. Επομένω, η έλεγχη και αυξημένα μέτρα σε όλη τη χώρα όπου υπάρχουν σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα σήμερα για την Ελληνική αστυνομία και για όλε τι αρχέ. Δηλαδή, αυτό δεν έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχή. Το λέμε φυσικά όλε αυτέ τι μέρε. Και να υπάρχει δηλαδή ένα στρατό οργανωμένων οπαδών ο οποίο μπαίνει α, στη χώρα και διασχίζει τη μισή χώρα, φτάνει στην Αθήνα και, και κανείς δεν το σταμάτησε. έτσι. Ναι, πραγματικά. Είχαμε χθε και τη συλλήψη ενό Έλληνα οπαδού. Ναι, πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Ενό Έλληνα οργανωμένου οπαδού τη θύρα 13, δηλαδή του Παναθηναϊκού, ο οποίο αναγνωρίστηκε από τα βίντεο τα οποία είχε, έχει στην κατοχή τη η ελληνική και αστυνομία. Μεταξύ, ο... Είναι γνωστό από ό,τι ακούσαμε χθε και από τη Μίνα Καραμίτρου το ρεπορτάζ στην ελληνική αστυνομία και στην αρμόδια υποδιεύθυνση οπαδική βία. Είναι αυτό που βλέπουμε στην εικόνα Έχει μέσα στον κύκλο. Έχει και σε άλλες περιπτώσεις οπαδικής βίας ε, και μπορεί να δει ότι ενώ φοράει κράνο, είναι τόσο γνωστό στι αρχέ, φοράει κράνο, κρατάει το ξύλινο και αναγνωρίστηκε και στο αυτοκίνητό του, μάλλον όχι στην κατοίκον που έγινε, ναι. βρέθηκε Τόσο το κράνος, δύο κράνοι, έχει κατασκευθεί το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστή. Εκεί λοιπόν θα ψάξουν να βρούν ενδεχομένω στοιχεία, οπτικό υλικό που θα οδηγήσουν στον δολοφόνο ίσως του Μιχάλη Κατσούρη. Γίνονται έλεγχοι σε όλα τα κινητά των συλληφθέντων. Είναι ζήτημα τιμής. Για την ελληνική αστυνομία το και την το προστασία ο... του πολίτη. Ο υφυπουργό, ο κ. Κατσαφάντο, εδώ, εδώ στην εκπομπή, είναι ότι είναι ζήτημα τιμή να βρεθεί ο δολοφόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένο, ο οποίο συνελήφθη χθε το απόγευμα, φαίνεται τουλάχιστον από τα βίντεο να έχει κάποιον καθοδηγητικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Δηλαδή, φαίνεται να είναι αυτό ο οποίο. Ενδεχομένω uh, και, και μαζί με άλλου, ναι. ναι, καθοδηγεί, δίνει εντολέ, του λέει πώ θα πάνε. Γιατί το λέγαμε όλε αυτέ τι μέρε εδώ από την uh, συχνότητα του Αγόνη και με τη Σοφία τη Φασουλάκη, ότι δεν μπορεί όλο αυτό ο στρατό των ανθρώπων που είναι από μια ξένη χώρα να έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα χωρί καθοδήγηση. Θα δούμε βέβαια πού θα οδηγήσει η, η, η έρευνα τη Ελλάδα. Ενδεχομένω θα αστυνομίας. έχουμε και νέε συλλήψει το επόμενο διάστημα. Να ζητούνται και 10 Κροάτε που από ό,τι δείχνουν οι μέχρι τώρα πληροφορίε δεν έχουν καταφέρει να διαφύγουν από τη χώρα μα. Βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα. Επομένω οι συλλήψει που θα ακολουθήσουν θα είναι αρκετέ. Για να δούμε λοιπόν.